εκλογικός πυρετός στις Ηνωμένες Πολιτείες με τις διαφορετικές δημοσκοπήσεις να μονοπολούν τον ενδιαφέρον. Έκρηθμη παραμένει η κατάσταση στο Κονγκό μετά την επέλαση των ανταρτών Τούτσι. Συμφωνία Μαμούθ Λιβύης-Ρωσίας για συνεργασία σε στρατιωτικούς και εξοπλιστικούς τομείς. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Κόσμος Πλας. Είμαι ο Νίκος Αγγελίδης. Και η Μιλίδα Δελιγιάννη. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία των Αμερικανικών εκλογών. Λίγα 24 ώρα μας χωρίζουν πλέον από την 4η Νοεμβρίου, ημερομηνία ορόσημο για τη σύγχρονη πολιτική ιστορία των ΗΠΑ. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν Ομπάμα. Άλλες με μικρή, άλλες με μεγαλύτερη διαφορά. Οι δύο υποψήφοι συνεχίζουν τις προεκλογικές τους εκστρατείες σε πολιτείες που θεωρούνται και πράγματι είναι κλειδιά για την έκβαση του τελικού αποτελέσματος. Βρισκόμαστε σε απόσταση αναπνοής από τις Αμερικανικές εκλογές και ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, Μπαράκ Ομπάμα, συνεχίζει να προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα με το CNN, η διαφορά των δύο μονομάχων κυμαίνεται στις 5 ποσοστιαίες μονάδες, με τον Ομπάμα να προηγείται με 49% έναντι 44% του McCain. We've come so far and so close because of you. Because that's how we changed this country, with your help. Την ίδια στιγμή το πανάκριβο διαφημιστικό του δημοκρατικού υποψηφίου έκανε ρεκόρ τηλεθέασης, καθώς το παρακολούθησαν 33,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Αν σκεφτεί κανείς πως ο τελικός του baseball προσέλκυσε 19,5 εκατομμύρια τηλεθεατές, τότε καταλαβαίνει πως μιλάμε για ένα πρωτοφανές γεγονός. Οι Ρεπουμπλικάνοι επικεντρώνονται σε πολιτείες κλειδιά. And I've seen momentum, and I can feel momentum in this room tonight, and we're going to win. We're going to win Ohio. I can feel it. I can feel it. Αξίζει να σημειωθεί πως από το 1860 και την εκλογή του Αβραάμ Λίνκολν, κανένας ρεπουμπλικάνος υποψήφιος δεν έχει κερδίσει την προεδρία χωρίς να έχει νικήσει στο Οχάιο. Ο Μπαράκ Ομπάμα, συνεχίζοντας την πολιορκία του στα προπήρια των Ρεπουμπλικάνων, βρέθηκε στη Βιρτζίνια. We can't afford to slow down and sit back. We can't let up for one minute, one day or one second of the next five days. Not now. Not when there's so much at stake. Μετά τη Βιρτζίνια, όπου από το 1964 και την εκλογή του Λίντον Τζόνσον δεν έχει ψηφίσει δημοκρατικούς, ο Ομπάμα συνέχισε την περιοδία του στο Μιζούρι. Ο συνοδοιπόρος του Ομπάμα στην κούρσα για την Προεδρία, Τζο Μπάιντεν, από την Πενσιλβάνια, άσκησε σκληρή κριτική στον Τζον Μακκέιν. Folks, I know Halloween is tomorrow night. But John McCain, dressed as the agent of change, is a costume that does not fit. Folks, I know we're not running against President Bush, but we are running against the very Bush economic policies that John McCain continues to cling to. 4 μόλις ημέρες υπολείπονται μέχρι τις εκλογές και τα μέτρα για την προστασία των δύο υποψηφίων είναι δρακόντια. Το Ομοσπονδιακό Πρωτοδικείο του Τένεσί αποφάσισε να παραμείνουν υποκράτηση οι δύο ακροδεξίοι που συνελήφθησαν ως ύποπτοι για απόπειρα δολοφονίας του Μπαράκ Ομπάμα. Οι επιλογές του νέου πλανητάρχη θα καθορίσουν την τύχη όχι μόνο των Αμερικανών αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Κόσμος Πλας, ο πρώην Αμερικανός διπλωμάτης και συγγραφέας Μπρέιντι Κίσλινγκ μας εξηγεί πώς διαμορφώνεται η νέα παγκόσμια ισορροπία. Με 20 και πλέον χρόνια θητεία στο διπλωματικό σώμα, ο Τζον Μπρέιντι Κίσλινγκ πιστεύει ότι οι Αμερικανικές προεδρικές εκλογές θα έχουν τεράστια σημασία για τη διατήρηση της εύθραυστης ισορροπίας μεταξύ των κρατών αυτού του πλανήτη. We live in a world where no one has both the economic power, the military power and the moral power to impose his or its will on the rest of the world. It's a balance of forces, a very complex shifting balance. In every country and on every issue, there's a different balance. That said, by and large, the United States and Europe working together have both the political, the moral, and the military clout to stabilize the world, to make the world a little richer and a little safer. And I hope that they continue to work together to do that. Ο πρώην διπλωμάτης έχει τη δική του άποψη για το πώς θα διαμορφωθούν οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση επικράτησης είτε του Τζον Μακκέιν είτε του Μπάρακ Ομπάμα. I'm pretty confident that the relationship will
improve substantially. Greece and the United States are good friends with a huge number of shared interests. The misunderstandings over the Macedonian name issue, for example, need to be put past us. I think they can be. The role that Greece plays in Western security is larger than ordinary Americans think, but Barack Obama has a very experienced team that I think remembers that from the good old days. The problem with John McCain is that though he's a decent human being and I think will be an improvement over George Bush, he tends to rely on his instinct. He tends to make the same snap judgments Bush does about good versus evil. And nowhere in Southern Europe does that kind of judgment make the slightest sense at all. He will try to follow his gut, and his gut will be pointing him in six different directions at once. Σχολιάζοντας τη στρατηγική που ακολουθούν τα επιτελεία των δύο υποψηφίων, επισημαίνει ότι δεν βγαίνουν ασφαλή συμπεράσματα για την εξωτερική πολιτική που τελικά θα χαράξει ο νικητής των εκλογών. What you are seeing on television, what you are watching on the debates, is a very poor guide to the foreign policy of the next president. The rhetoric of the campaign is designed to communicate one thing and one thing only. And that is the fitness of character of the man running to be president. All of the policy promises he has made are likely to be broken, and many of them, in fact, I hope will be broken. Σύμφωνα με τον Τζον Κίσλινγκ, να κάνεις τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος δεν είναι η ευκολότερη αποστολή. Unfortunately, making the world a better place is a very complex business, and you cannot just rely on your own intuition that you know what is good for foreigners. I think that imperialism has never really been the problem. Imperialism, of course, is not the solution either. Let's change the language we use and talk about well-informed, careful, prudent diplomatic engagement with the world, as opposed to ill-informed, quixotic intervention, you know, in random places. Ο κύριος Κίσλινγκ ελπίζει ότι όποιος από τους δύο υποψήφιους επικρατήσει θα προχωρήσει με σωστά βήματα εξ αρχής, γιατί τα προβλήματα παγκοσμίως είναι πολλά και δυσεπίλυτα. Obviously, the United States will continue to disappoint people in many things. A, we cannot save the planet. B, we don't have the money to save the planet. C, even the most brilliant person cannot get us out of all of the messes that have been created. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρώην διπλωμάτη, αυτό που τελικά επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τους Αμερικανούς πολίτες είναι οι εξαγγελίες για τις συντάξεις και τη φορολογία και όχι τόσο η εξωτερική πολιτική. Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα των ημερών, τις αμερικανικές εκλογές. Μαζί μας είναι ο συνάδελφος Γιώργος Γκοτσίνας, με τον οποίο και θα μιλήσουμε για τις λεγόμενες πολιτείες κλειδιά. Αυτές δηλαδή, Γιώργο, που θα κρίνουν το εκλογικό αποτέλεσμα της Τρίτης. Ακριβώς. Το τι θα συμβεί εκεί είναι αυτό που ουσιαστικά θα δώσει και το κλειδί του Λευκού Οίκου σε έναν από τους δύο υποψηφίους. Αυτή τη στιγμή κρίνονται κρίσιμες οι αναμετρήσεις στην πολιτεία του Οχάιο, της Βιρτζίνια, της Βόρειας Καρολίνας, της Φλόριδας, της Αϊόβα και του Νέου Μεξικού. Από το 64, Γιώργο, όποιος έχει κερδίσει την πολιτεία του Οχάιο έχει αναδειχθεί πρόεδρος των ΗΠΑ. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Όποιος δεν την έχει κερδίσει είναι πάντοτε ο χαμένος. Τώρα, τι συμβαίνει. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο Μπαράκ Ομπάμα, ο δημοκρατικός υποψήφιος, αναμένεται να κερδίσει όλες τις πολιτείες που είχε κερδίσει και ο δημοκρατικός υποψήφιος στις εκλογές του 2004, Τζον Κέρι, απέναντι στον πρόεδρο Μπους, συν την πολιτεία της Αϊόβα και του Νέου Μεξικού. Ωστόσο, όλες αυτές δεν θα του δώσουν παρά 264 εκλεκτορικές ψήφους από τις 270 που είναι απαραίτητες για να κερδίσει την Προεδρία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κερδίσει μία ακόμη, τουλάχιστον, εκ των Οχάιο, Βιρτζίνια, Βόρεια Καρολίνα και Φλόριντα. Η Φλόριντα είναι η πολιτεία κλειδί, και γνωρίζουμε ότι είναι ένα απόρθητο κάστρο των Ρεπουμπλικανών. Ακριβώς. Να πούμε ότι το σύστημα με τους εκλέκτορες είναι έτσι δυσνόητο για εμάς τους Έλληνες. Δεν έχει να κάνει με την καταμέτρηση των ψήφων με αναλογική μορφή. Έχει να κάνει με το πόσους εκλέκτορες βγάζει κάθε πολιτεία, πόσους κερδίζει ο κάθε υποψήφιος και εκλέγεται πλέον. Γι' αυτό και στην περίπτωση του Τζον Μακέιν, του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου, εάν καταφέρει και κερδίσει τις τέσσερις πολιτείες που διεκδικεί ο Μπαράκ Ομπάμα, δηλαδή το Οχάιο, τη Βόρεια Καρολίνα, τη Φλόριδα και τη Βιρτζίνια,
και εκείνος δεν θα είναι σε θέση να κερδίσει την Προεδρία. Θα πρέπει να κερδίσει τουλάχιστον άλλη μια πολιτεία. Από αυτές που ήδη λέμε ότι έχει μέσω των δημοσκοπήσεων Ομπάμα. Ακριβώς. Έχει εστιάσει λοιπόν το τελευταίο διάστημα όλες του τις προσπάθειες στην προεκλογική εκστρατεία στην Πενσιλβάνια, η οποία από μόνη της αρκεί να του δώσει τον απαραίτητο αριθμό για να ξεπεράσει 270 εκλεκτορικές ψήφους. Δημοκρατικό κάστρο η Πενσιλβάνια. Κατά τα φαινόμενα ναι, όπως και τα περισσότερα, γιατί αν κοιτάξουμε λίγο τις μετρήσεις θα δούμε ότι ο Μπαράκ Ομπάμα, εάν δεν προηγείται σε κάποιες από αυτές τις πολιτείες της δημοσκοπήσεις, είναι σε ισοπαλία τουλάχιστον με τον Τζον Μακκέιν. Οι δημοσκοπήσεις πάντως χαρακτηρίζονται προεκλογικό αγκάθι, καθώς η διάσταση που παρατηρείται είναι μεγάλη ανάλογα με την πηγή της δημοσκόπησης, παρατηρείται διαφορά από 3 έως 12 ποσοστιαίες μονάδες. Ακριβώς, Λίδα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κατήγγειλε κατά κάποιο τρόπο ο Ρεπουμπλικάνος, ο Τζον Μακκέιν, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να εστιάζουμε και μόνο στο τι λένε οι μετρήσεις. Έχουμε μάλιστα μία δημοσκόπηση η οποία δίνει μέχρι και 15 μονάδες προβάδισμα στον Μπαράκ Ομπάμα. Αυτό σημαίνει ότι όλα είναι σχετικά. Βεβαίως οι δημοσκόποι και κυρίως οι πολιτικοί αναλυτές εστιάζουν στο περίφημο σύνδρομο του Μπράντλι. Τι σημαίνει αυτό? Αφορά τους ψηφοφόρους, κυρίως τους λευκούς ψηφοφόρους, οι οποίοι από φόβο για να μην τους αποκαλέσει κανείς ρατσιστές, στις δημοσκοπήσεις απαντούν υπέρ του Αφροαμερικανού υποψηφίου. Με αποτέλεσμα αυτό, εάν αποδειχθεί στην κάλπη ως αντίθετο σε σχέση με όσα έχουν καταγράψει μετρήσεις ως σήμερα, πιθανότατα να αλλάξει το αποτέλεσμα της αναμέτρησης δραματικά. Γιώργο, υπάρχει κάποια δημοσκόπηση η οποία να δίνει προβάδισμα στον κύριο Μακκέιν? Υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή όλες οι δημοσκοπήσεις, στη συντριπτική τους πλειονότητα, αν όχι όλες, δίνουν μπροστά τον Μπαράκ Ομπάμα. Αυτό όμως το οποίο προσπαθεί το εκλογικό επιτελείο του κ. Μακκέιν είναι επάνω στο νήμα να παίξει τα ρέστα, όπως λένε και στο πόκερ, για να δανειστούμε τον όρο. Μάλιστα, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει και τα βρώμικα χτυπήματα. Ήδη έχουμε μια περίεργη ιστορία σε εξέλιξη, όπως αποκάλυψαν με δημοσίευμά τους οι Los Angeles Times. Η εφημερίδα διαθέτει, έχει στα χέρια της ένα βίντεο, το οποίο ουσιαστικά απεικονίζει τον κύριο Ομπάμα να συντρώγει με ένα στέλεχος της οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Πράγμα το οποίο έτσι και βγει στη δημοσιότητα θα έχει τεράστιο αντίκτυπο επάνω στην δεξαμενή των ψηφοφόρων που πρόσκειται προς το Ισραήλ. Περιμένουν δηλαδή τις τελευταίες ημέρες οι Ρεπουμπλικάνοι να βγάλουν αυτό το κρυφό γερό χαρτί τους, που αν είναι πράγματι πιθανό. Είναι έτσι, προφανώς θα επηρεάσει άμεσα. Είναι πολύ πιθανό και μην ξεχνάμε ότι το εβραϊκό λόμπι είναι πάρα πολύ ισχυρό στις Ηνωμένες Πολιτείες και κατά πάσα πιθανότητα θα μπορέσει να καθορίσει και το εκλογικό αποτέλεσμα σε σημείο που ίσως και να έχουμε ανατροπή. Αυτή έχει συμβεί μόνο 2 φορές στην ιστορία, αλλά κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι θα ξανασυμβεί. Και να μην υπάρχει, Γιώργο, το βίντεο πάντως, έστω και οι φήμες μπορούν να επηρεάσουν ακριβώς το αποτέλεσμα. Επηρεάζει οπωσδήποτε. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Στα τέλη του 2008 εκπνέει η προθεσμία παραμονής των Αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράκ και η ανανέωση της άδειας παραμονής θα είναι ίσως η πρώτη υποχρέωση που καλείται να εκπληρώσει ο νέος Αμερικανός πρόεδρος. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών διστάζει να ανανεώσει την εντολή παραμονής, ενώ η Ουάσιγκτον δηλώνει πως το ζήτημα θα έχει διευθετηθεί μέχρι τα Χριστούγεννα. Μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη ενδέχεται να βρεθεί ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών με την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο. Δεν αποκλείεται τα αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράκ να πρέπει να εγκαταλείψουν άρον-άρον τη χώρα, εάν δεν διασφαλιστεί νομικά το καθεστώς παραμονής τους πριν από τα τέλη Δεκεμβρίου, οπότε λύγει και η σχετική εντολή του ΟΗΕ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας, μόνιμο μέλος του οποίου είναι και η Ρωσία, διστάζει να ανανεώσει την εντολή αυτή. Χωρίς την εντολή του ΟΗΕ, τα αμερικανικά στρατεύματα θα πρέπει να διακόψουν κάθε αεροπορική ή επίγεια επιχείρησή τους στο Ιράκ και να παραμείνουν στις βάσεις τους. Άμεση συνέπεια θα είναι και η έναρξη της διαδικασίας για την αποχώρησή τους. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Ρόμπερτ Γκέιτς, υποστηρίζει ωστόσο ότι το θέμα θα έχει διευθετηθεί πριν από τα Χριστούγεννα. Ακόμα πάντως δεν έχει οριστικοποιηθεί ούτε η διμερή συμφωνία Ιράκ-Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία προβλέπει την παραμονή των Αμερικανικών στρατευμάτων στη χώρα μέχρι το 2011. Τη συμφωνία αυτή θα πρέπει να επικυρώσει ο νέος Αμερικανός πρόεδρος. Η πλειοψηφία της Ιρακινής κυβέρνησης επιθυμεί αυτός να είναι ο Μπάρακ Ομπάμα. Ο Ομπάμα έχει υποσχεθεί τη σταδιακή αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων.
Την άποψη αυτή, ωστόσο, δεν συμμερίζεται ο στρατηγός David Petraeus, ο οποίος από σήμερα αναλαμβάνει επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρώην διοικητής των Πολυεθνικών Στρατευμάτων στο Ιράκ πιστεύει ότι η αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων πρέπει να καθυστερήσει για λόγους ασφαλείας. Την άποψή του λαμβάνουν σοβαρά και οι δύο υποψήφοι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς δηλώνουν και οι δύο θαυμαστές του. Η Συρία μειώνει τα στρατεύματά της στα σύνορα με το Ιράκ, σύμφωνα με τη Συριακή τηλεόραση. Η αποχώρηση έρχεται σαν απάντηση στην επιδρομή που εξαπέλυσαν αμερικανικά ελικόπτερα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Στο στούντιο είναι μαζί μας η Αλίκη Παπαναστασίου να μας εξηγήσει την κατάσταση που επικρατεί. Η μείωση των Συριακών στρατευμάτων στα σύνορα του Ιράκ δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής, τουλάχιστον ούτε από τη Δαμασκό ούτε από τη Βαγδάτη. Ωστόσο, σύμφωνα με το ιδιωτικό αυτό κανάλι της Συρίας, το Ντούνια, το οποίο έδειξε τέτοιες εικόνες, όντως γίνεται μια κίνηση μείωση των στρατευμάτων από τα σύνορα. Οι Αμερικανοί, αυτό μάλλον έρχεται ως απάντηση στην επιδρομή των Αμερικανών, την οποία βέβαια δεν την έχουν επιβεβαιώσει οι ίδιοι, επισήμως τουλάχιστον την περασμένη Κυριακή. 8 νεκροί, λέει, Δαμασκός. Σήμερα πάντως το Ιράκ, η Βαγδάτη, η κυβέρνηση του Ιράκ δηλαδή, δηλώνει ότι δεν θα ήθελε να συνεχιστούν τέτοιου είδους χτυπήματα. Ζητάει εξηγήσεις από τους Αμερικανούς. Δεν θέλει, όπως δηλώνει η κυβέρνηση, να γίνει το Ιράκ πεδίο για επιθέσεις σε άλλες γειτονικές χώρες. Θα πρέπει να πάμε και σε ένα άλλο μέτωπο, στο θέμα του Ισραήλ. Ο Εχούντ Ολμέρτ, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός, σήμερα δήλωσε διαμέσου του εκπροσώπου του ότι θέλει να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με τη Συρία, οι έμεσες συνομιλίες εννοείται, οι οποίες είχαν διακοπεί τον περασμένο μήνα, ο Εχούντ Ολμέρτ, δυστυχώς, λόγω... σκανδάλου διαφθοράς, αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Στις 10 Φεβρουαρίου αναμένεται να έχουμε τις εκλογές στο Ισραήλ και θα δούμε τι θα δείξει αυτή η κυβέρνηση και αν θα συνεχιστούν οι συνομιλίες ή όχι οι συνομιλίες με τη Συρία. Ο κύριος Ολμέρτ δεν μπορεί να υπογράψει κάποια συμφωνία ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός, απλά θέλει να αποφύγει ένα διπλωματικό κενό μέχρι το Φεβρουάριο. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα, γιατί διακόψαν συνομιλίες και θα πρέπει να συνεχιστούν. Αλήξη, ευχαριστούμε πολύ. Αγωνιώδη έκκληση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Κονγκό απευθύνουν τα Ηνωμένα Έθνη. Δεκάδες χιλιάδες άμαχοι έχουν τραπεί σε φυγή μπροστά στην προέλαση των ανταρτών Τούτσι προς την πόλη Γκόμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Εξετάζεται η ανάπτυξη Ευρωπαϊκής Στρατιωτικής Αποστολής με καθαρά ανθρωπιστικό ρόλο. Άλλη μία νύχτα στην Γκόμα του Ανατολικού Κονγκό πέρασε με επεισόδια βίας, φόνους και λαϊλασίες. Οι δυνάμεις του ΟΗΕ που πραγματοποίησαν περιπολίες στην πόλη το πρωί αναφέρουν ότι πλέον επικρατεί ηρεμία. Όμως η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι και η ανησυχία είναι αδιάχυτη, καθώς όλοι γνωρίζουν πόσο εύθραυστη είναι η εκεχηρία. Ο εκπρόσωπος της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ δηλώνει ότι οι δυνατότητες των κυανόκρανων είναι περιορισμένες. We have of course very, very limited resources on the ground. This is a city of some 1 million people, and we have a battalion of 850 soldiers there, along with some other support units. Σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο γαλλικό δίκτυο France 24, ο ηγέτης των ανταρτών, Λοράν Κούντα, κατηγόρησε τις κυβερνητικές δυνάμεις ότι δυναμητίζουν την εκεχηρία, προβαίνοντας σε λαϊλασίες, βιασμούς και φόνους στην Γκόμα. Ο ίδιος τόνισε ότι διέταξε τις δυνάμεις του να οπισθοχωρήσουν και να δημιουργήσουν έναν ανθρωπιστικό διάδρομο, ώστε να μπορέσουν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις να βοηθήσουν αυτούς που έχουν εγκλωβιστεί ανάμεσα στις δυνάμεις των ανταρτών και της κυβέρνησης. Ο Ερυθρός Σταυρός δίνει μάχη ώστε να παράσχει στοιχειώδη βοήθεια στους εκτοπισμένους. Η κατάσταση έχει πάρει πλέον τις διαστάσεις μιας ανθρωπιστικής καταστροφής. Οι άνθρωποι που εγκατέλειψαν τις εστίες τους από τον Αύγουστο ξεπερνούν τις 200.000, ενώ από τότε που ξέσπασαν οι συγκρούσεις, 1 εκατομμύριο Κονγκολέζοι έχουν γίνει πρόσφυγες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι εκτεθειμένοι στη βία και όσοι δεν πέφτουν θύματα οι ίδιοι γίνονται μάρτυρες των αγριοτήτων. Κάποιοι μάλιστα προτιμούν να φύγουν από την Γκόμα και να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ούτως ή άλλως, ο κίνδυνος είναι παντού. Jana usiku na saa mbili ya usiku tulisikia masasi, wasoda wanakuya, wafardese wanakuya banapie kwa jirani yangu, banaingia, banakamata bibi, banamuikarisha chini, banabeba vitu yote. Σχολιάζοντας την κρίση στο Κονγκό, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Μπερνάρ Κουσνέρ επέμεινε ότι η ειρήνη δεν μπορεί να αποκατασταθεί με τα όπλα. C'est pas une question militaire. C'est une question de massacre et comment dirais-je, de barbarie absolue exercée sur les populations civiles. Les militaires qui sont intervenus, encore une fois, il y en a 4000 des militaires des Nations Unies qui sont là, à Goma, ne sont pas capables d'arrêter ce cycle de violence. Ce qui doit l'arrêter, ce sont des ententes
politique. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για Ανθρωπιστικά Θέματα, Λουί Μισελ, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Κονγκό, Ζοζέφ Καμιλά, ο οποίος εμφανίστηκε πρόθυμος να δώσει μια λύση. He's ready to make steps in all directions in order to give all the possibilities and to use all the opportunities to give a definite answer and sustainable answer in the situation in the eastern part of the country. Η ανησυχία της διεθνούς κοινότητας εντείνεται καθώς η κρίση μπορεί να περάσει στη γειτονική Ρουάντα. Ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε ότι πράγματι σημειώθηκε ανταλλαγή πυρών εκατέρωθεν των συνόρων, όμως δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Μπαν Κι Μουν, ανακοίνωσε ότι αποστέλει μεσολαβητές στο Κονγκό αλλά και στη Ρουάντα, η οποία πάντως αρνείται ότι ενισχύει τους αντάρτες. Στη συμφωνία Μαμούθ για αγορά εξοπλισμών αλλά και στρατιωτική συνεργασία με τη Ρωσία, προχωράει η Λιβύη. Ο πρόεδρος της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφη, βρίσκεται στη Μόσχα. Η Βασιλική Κοτζιά είναι εδώ και μας δίνει όλες τις λεπτομέρειες. Βασιλική. Ο Μουαμάρ Καντάφη βρίσκεται στη Μόσχα για πρώτη φορά μετά από 23 ολόκληρα χρόνια. Και εκεί είναι, βρίσκεται φυσικά για να διαπραγματευτεί μια τεράστια συμφωνία που δεν αφορά μόνο την αγορά όπλων, αλλά και την πιθανή δημιουργία μιας ναυτικής βάσης ρωσικής στην Λιβύη. Αυτό είναι ίσως... Δεν θα έκανε χαρούμενο τους Αμερικάνους αυτό το γεγονός. Σε καμία περίπτωση και πόσο μάλλον όταν, σύμφωνα με ρωσική εφημερίδα, αυτή η ρωσική στρατιωτική παρουσία θα αποτελεί εγγύηση ότι δεν θα γίνει επίθεση εναντίον της Λιβύης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, μιλάμε για ένα μοντέλο παρόμοιο με αυτό της Βενεζουέλας. Υπάρχει μια δικλίδα δηλαδή ασφαλείας, μάλιστα. Η Ρωσία πλέον αποτελεί. Κάποιες χώρες τουλάχιστον τη βλέπουν σαν φόβητρο σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή έχουν σαν σύμμαχο ώστε να αποφύγουν μια πιθανή, μια υποτιθέμενη επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπαμε βέβαια, οι διαπραγματεύσεις του Λίβιου ηγέτη με τους Ρώσους αξιωματούχους έχουν να κάνουν και με την αγορά ρωσικών οπλικών συστημάτων, άρματα μάχης, αεροσκάφη και πύραυλοι εδάφους αέρος, γνωστοί και στους Έλληνες Stormy 1. Ήψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι πολλών αυτή η συμφωνία. Πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εφημολογείται ότι μιλάμε για 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Βέβαια δεν γνωρίζουμε ακριβώς το ύψος της συμφωνίας, αλλά κάπου εκεί κυμαίνεται. Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα ρωσικά πλοία του ρωσικού στόλου αγκυροβόλησαν στο λιμάνι της Βενγκάζης, όπου είναι πολύ πιθανό να εγκατασταθεί και αυτή η ναυτική βάση για την οποία μιλήσαμε, για ανεφοδιασμό καθοδόν προς την Καραϊβική, όπου ως γνωστόν θα λάβουν μέρος σε κοινή ναυτική άσκηση με τον στόλο της Βενεζουέλας, της άλλης νέας συμμάχου των Ρώσων. Βασιλική, σας ευχαριστούμε πολύ. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ αρκετοί είναι τραυματίες από επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε στην κατοικία του διοικητή της αστυνομίας της πόλης Μαρντάν στο βορειοδυτικό Πακιστάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, στόχος του καμικάζ ήταν η αστυνομική συνοδεία του διοικητή. Η πόλη Μαρντάν βρίσκεται στις βορειοδυτικές επαρχίες του Πακιστάν και αποτελεί σημείο διέλευσης προς τα αφγανικά σύνορα. Οι πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας έχουν εξαπολύσει στην περιοχή από τον Αύγουστο σφοδρές επικυρήσεις για την καταπολέμηση των ανταρτών που πρόσκειται στους Ταλιμπάν. Βραζιλία και Κούβα είναι οι νέοι ενεργειακοί εταίροι της Λατινικής Αμερικής. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα Ντα Σίλβα, πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στο νησί της Καραϊβικής. Σύμφωνα με τις κουβανικές αρχές, στόχος της επίσκεψης είναι υπογραφή διμερούς συμφωνίας αναζήτησης και εκμετάλλευσης υποθαλάσσιων πετρελαϊκών κοιτασμάτων. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Φελίπε Πέρες Ροκ, χαρακτήρισε τη συμφωνία ιδιαίτερο σημαντική. Η ημερήσια παραγωγή πετρελαίου της Κούβας είναι 60.000 βαρέλια. Η Βραζιλία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του νησιού στη Λατινική Αμερική. Βραζιλιάνοι αξιωματούχοι δηλώνουν πως η χώρα τους φιλοδοξεί να δημιουργήσει με την Αβάνα εμπορικούς δεσμούς εξίσου ισχυρούς με αυτούς της Κούβας με την Βενεζουέλα. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε την ατζέντα του Σαββατοκύριακου. Αύριο Σάββατο 1 Νοεμβρίου έχουμε στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, περιοδεύει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Gordon Brown. Το Κάιρο επισκέπτεται ο Λετωνός Υπουργός Εξωτερικών Μάρις Ριέκστινς. Στο Γούξι της Κίνας αρχίζει το δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Βουδιστών. Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στη Μόσχα θα συναντηθούν ο πρόεδρος της Ρωσίας Δημήτρη Μετβέντεφ, του Αζερβαϊτζάν Ιλάμ Αλίγεφ και της Αρμενίας Σερζ Σαρξιάν. Τέλος, στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά αλλάζει η ώρα. Τα ρολόγια γυρίζουν μία ώρα πίσω και ισχύει η χειμερινή ώρα. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο μας. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί την Δευτέρα στις 5.30. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Τέχνες Plus με την Ανδρονίκη Κολοβού από εμάς. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.